Έχουμε λοιπόν πολλά και διάφορα γεγονότα. Σήμερα βέβαια είναι τα επιφάνεια, τα θεοφάνεια, τα φώτα. Είναι μια γιορτή στην οποία γιορτάζουμε το φως. Και θα ήθελα να πω ότι το φως είναι μια πολύ μεγάλη λέξη, πολύ σημαντική, όπως είναι και η φώτιση. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα έγραψα ένα κείμενο το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, το έχω ανεβάσει και στην ομάδα και στις σελίδες μου στο Facebook και στο blog μου academyofinnerlight.blogspot.com και ο τίτλος είναι «Φώτιση, ένα μοναχικό μονοπάτι προς το φως σοφά επιλεγμένο». Λοιπόν, άρθρο μου ξεκινάει ως εξής. Αληθινά μεγάλη εορτή η σημερινή και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Επιφάνεια, θεοφάνεια, φώτα και άλλες ονομασίες που έχουν δοθεί στη συγκεκριμένη εορτή. Πέρα από την τυπολογία της ημέρας, παραθέτω και το link το οποίο οδηγεί στη Wikipedia τι είναι τα επιφάνεια. Ας κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μας τι σημαίνει πραγματική φώτιση και πώς μπορούμε να πλησιάσουμε ως αυτή. Προσέξτε να πλησιάσουμε. Γιατί η αληθινή φώτιση σημαίνει πολλά και πάνω απ' όλα μια σειρά από αλλαγές και αποφάσεις που οφείλουμε να πάρουμε, καθώς και συνειδητές επιλογές. Φυσικά, για να οδηγηθεί κάποιος στη φώτιση, είναι απαραίτητο να αποκοπεί από παλιές αντιλήψεις, νοοτροπίες, ιδεολογίες, να κάνει μια σειρά από επώδυνες σχετικά επιλογές και ακόμη περισσότερο να αλλάξει την αντίληψή του για τον κόσμο, την κοσμοθεωρία του με λίγα λόγια. Πράγμα αντικειμενικά δύσκολο για τον περισσότερο κόσμο, γι' αυτό και η φώτιση είναι για πολύ λίγους ανθρώπους. Οι ευχές δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο οι συνειδητές επιλογές ή ακόμη οι συνειδητοποιημένες ευχές είναι αυτές που μας εξελίσσουν. Όλα βέβαια σε συνδυασμό με τη γνώση, την επιμονή, την αυτοθυσία και την αναθεώρηση των πάντων. Πόσο έτοιμος είσαι να αλλάξεις, να κατανοήσεις, να μάθεις, να κάνεις αυτό το ταξίδι στο εσωτερικό φως. Και ακόμη περισσότερο, ποιον ακούς, ποιον έχεις σαν σύμβουλό σου και κατά πόσο εφαρμόζεις τις συμβουλές του.